Ένας επιστήμονας από την Κύπρο συνέδεσε το όνομά του με πολλές εκλογικές βραδιές. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης, επικεφαλής αρχικά της Δέλτα Πληροφορικής και στη συνέχεια της Singular Logic, είναι ο άνθρωπος που ανακοίνωνε για δεκαετίες τις εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων από την κρατική τηλεόραση. Κύριε Δρυμιώτη, καλώς ήρθατε στο Euronews. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση φυσικά από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Θέλω να μου πείτε αν σε αυτή την προεκλογική περίοδο βλέπετε διαφορές από προηγούμενες προεκλογικές περιόδους. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε παρακολουθήσει στενά περισσότερο από 20 χρόνια εκλογικές αναμετρήσεις. Πολύ περισσότερο, 40. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με αυτές τις εκλογές είναι ότι όλοι ξέρουμε τον νικητή. Και υπάρχουν μόνο δύο ερωτήματα. Πόση θα είναι η διαφορά με τον δεύτερο και αν θα είναι η αυτοδυναμία. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η διαφορά θα μεγαλώσει σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Γιατί στις ευρωεκλογές ψηφίζει ο κόσμος πιο χαλαρά. Στις εθνικές εκλογές δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα κόμματα αυτά που είναι κάτω από το 3% είναι ζήτημα να πάρουν 10%. Άρα όλο αυτό το υπόλοιπο, το 11%, θα μοιραστεί στους παίχτες, στους κυρίους παίχτες. Άρα και θα ανέβει και η Νέα Δημοκρατία, θα ανέβει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιθανόν να μην ανέβουν συμμετρικά. Το πρόβλημα είναι το κοινάλ. Το κοινάλ το οποίο με τις πρόσφατες εξελίξεις για τον Βενιζέλο, κατά την άποψή μου, δεν ξέρει κανένας που θα κινηθεί, αν θα πάει προς τα πάνω ή αν θα πάει προς τα κάτω. Να μιλήσουμε λίγο για το debate και τους όρους με τους οποίους θα γίνει το debate αυτό. Θέλω να μου πείτε, αν θεωρείτε εσείς ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ποιον πιστεύετε ότι συμφέρει καλύτερα αυτή η κατάσταση? Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε αυτού του είδους το debate, το οποίο είναι ένα παράλληλο μονόλογο. Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος για να γίνει. Λοιπόν, δεν είναι όπως στην Αμερική που κατά κάποιο τρόπο είναι δύο υποψήφοι μόνο και κάθονται και μιλάνε. Όταν είναι πολλοί υποψήφοι, πρέπει να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος. Και ο δημοκρατικός τρόπος είναι αυτός που έχουμε πει. Μπορεί να είναι βαρετός, αλλά είναι δημοκρατικός, αν όχι τίποτα άλλο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην σας ρωτήσουμε. Όλα αυτά τα 40 χρόνια της διαδρομής σας σίγουρα έχουν γίνει περιστατικά τις βραδιές των εκλογών, τα οποία είτε σας έκαναν να θυμώσετε, άλλα ίσως σας έκαναν να γελάσετε, άλλα σας γέμισαν με αγωνία. Ποια είναι αυτά που έχετε κρατήσει χαρακτηριστικά στη μνήμη? Κοιτάξτε να δείτε, εμένα η δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια που είχα την ευθύνη για την συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων ήταν να εκτιμώ το τελικό αποτέλεσμα από τα πρώτα αποτελέσματα και να ενημερώνω την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Αυτή τη δουλειά την έκανα με πολύ υπευθυνότητα και πολύ σωστά. Αν θέλετε, το περιστατικό το οποίο πραγματικά σημάδεψε ήταν οι εκλογές του 2000. Ενώ μεν τα exit poll δίνανε μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, τα πρώτα αποτελέσματα δίνανε μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, εγώ ενημέρωσα τον τότε υπηρεσιακό υπουργό, τον κύριο Κουμάντο, τον Μαγκαρίτη τον Κουμάντο, ότι θα βγει το Πασόκ. Δηλαδή, εγώ ήξερα ότι κερδίζει το Πασόκ. Και παρά το γεγονός ότι έγινε ένας τζερτζελές και μια φασαρία, βγήκαμε στην τηλεόραση και είπαμε ότι κατόπιν πιέσεων από τη Νέα Δημοκρατία θα δείξουμε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία θα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται, αλλά πρέπει να τα πάρετε με λίγη επιφύλαξη, γιατί η εκτίμηση που έκανα εγώ on camera την είπα, είναι ότι θα κερδίσει το Πασόκ. Και πράγματι σε μισή ώρα γύρισε το αποτέλεσμα, μπήκε μπροστά το Πασόκ και δεν ξαναγύρισε ποτέ του πίσω. Κύριε Δρυμιώτη, και το τολμήσατε μάλιστα αυτό εν μέσω πανηγυρισμών από τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι εδώ στη Βασιλίση Σοφίας είχαν βγάλει και σαμπάνιες και όλες και τις πίνανε εδώ λίγο παρακάτω. Κύριε Δρυμιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.